Έπρεπε να το περιμένεις. Ντίβες, θα έρθουν στην ώρα τους. Αυτή τη φορά έχουμε ενδυναμώσει κατά πάρα πολύ τη θέση μας. Δεν έχουν τρομερά επιχειρήματα. Πάλι θα λένε τις χαζομάρες τους, τα ίδια κλασικά κλισέ, αηδίες που λένε κάθε φορά. Οπότε θέλω να τους πολεμήσουμε. Ακόμα, να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεται να πέσουμε επίπεδο, θα τους πολεμήσουμε με επιχειρήματα. Δεν ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με τα επιχειρήματα. Ποιο είναι? Ότι ο Αλέκος και αρνητικά να του πεις τα φέρνει. Εντάξει, ο Αλέκος. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Καλώ τα παιδάκια. Τι έγινε? Τη μίγα πάλι, γιατί την έχεις φέρει. Τι λες ρε. Έφερα επιστήμονα. Τζιμάνι. Από ηλεκτροκόλληση ήρθα εδώ. Πες μου, Σάκαρε. Σήμερα θα πολεμήσουμε με επιχειρήματα. Τι θα κάνετε? Μόνο. Μιλάει ο Σάκαρος για επιχειρήματα. Ο Σάκαρος. Εκεί το πράγμα. Τώρα ξεκινήσατε έτσι. Όχι, δεν ξεκινήσαμε. Εμείς ήρθαμε απλά, ειρηνικά. Θα παίξουμε πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Ποιος θα ξεκινήσει πρώτος τα επιχειρήματα εναντίον των Android και η Apple. Με τον Αναστάση παίξε. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Είδες, νίκης, άρα μείωνε ένα επιχείρημα. Ο νικητής διαλέγει ποιος ξεκινάει. Ναι. Ξεκινήστε. Θες να ξεκινήσω με ένα πάρα πολύ απλό, πολύ βασικό. Θα ξεκινήσω πολύ χαλαρά, παιδιά. Δεν θέλω να πέσετε. Ναι, μετά θα μας τεντώσετε. Ναι, ναι, τα καλά, τα καλά για μετά. Σάκαρος. Θα ξεκινήσω μετά πολύ χαλαρά. Έλα, πες τα μου, Σάκαρε. Ωραία. Ξεκινάμε με το γεγονός ότι τα Apple εν έτη 2023 είναι τα μοναδικά τηλέφωνα, ναι, αυτά εδώ τα υπέροχα smartphone, mm-hmm, τα οποία χρησιμοποιούν ακόμα, ναι, ακόμα, ναι, notch. Τα λέτε Island, τα λέτε Χερσόνησο, θα τα πείτε, ξέρω εγώ, πώς το λένε ρε. Αγοράζουν όμως. Πώς τα λένε. Φιόρδ, ξέρω. Ναι, θα τα πείτε όπως θέλετε, ναι, αλλά ακόμα θα έχετε και στο μυαλό σας, τι έκανε η Apple ρε, τι έκανε ρε η Apple ρε μαλάκες, τι έχει κάνει εκεί πέρα το αλάνι. Τι έχετε να δηλώσετε ότι ακόμα χρησιμοποιείτε notch ρε μαλάκες. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε στα κινητά. Άιλα. Στα λέγα. Ναι βρε, αυτό είναι. Μίλα ρε. Δεν υπάρχει το νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Η μάνα σου, εγώ και εσύ. Λοιπόν. Σάκαρε Κολόμπουρο, μπορεί να έχεις ένα 0,7% δίκιο στο ότι με τα notch. Κέρδος είναι αυτό. Περίμενε. Τους το δίνετε. Κερδίσατε. Πήραμε 0,7 από τον Αλέκο. Περίμενε, ήρθα με φόρα σήμερα, περίμενε. Κάτσε, χαλάρωσε. Αυτά είναι light. Αλλά θα σου πω το εξής. Τα αρνητικά μας, εμείς τα χρησιμοποιούμε ως θετικά. Φτιάξαμε το Island. Εγώ αυτή τη στιγμή, εάν μου έλεγες πέρσι θα έχεις αυτό και αυτό, θα έλεγα εντάξει, μπορεί να μην το θέλω. Τώρα δεν θέλω να το χάσω το Island. Βέβαια, τέτοια πλήση εγκεφάλου, ποιος σας κάνει. Μετά το 14 με το Island, εγώ δεν μπορώ να γυρίσω πίσω και να βλέπω σκέτο notch. Έστω το Island το έχω, αλλά το έχω και μ' αρέσει. Ωραία, μουστάρω. Άκουσε με, βρε Σάκη. Μπορείς να έχεις μόνο οθόνη, δεν θα θέλει για σοβαρά. Ναι, φυσικά θα το δεχόμουν. Αν θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά, φυσικά θα το δεχόμουν. Αλλά από τη στιγμή που το έχουμε αυτό. Δηλαδή είναι σαν να λες, αφού έχω αυτό το πρόβλημα, ας το κάνω. Δεν είναι λιγότερο προτέρημα. Πρόβλημα. Και αυτή τη στιγμή έγινε προτέρημα. Έχουμε κάτι το οποίο αντιγράφεται. Σάκαρε, το καταλαβαίνεις ότι μου βάλατε εσείς σε κινητά σας με το που ανακοινώσαμε εμείς στο Island, βάλατε εφαρμογή. Βρε απατεώνες, εγκληματίες, criminals. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Τι είπες εσύ? Κοροϊδεύουν τον κόσμο για να το κάνουμε μια εφαρμογή. Αλήτες. Αυτό, Σάκαρε, άκουσε με. Πήγατε και ανακοινώσατε. Τέτοια βία δεν την μπορώ. Ξεφραγώνεται. Πες τον δικό σου να μην έχει αυτό το απειλητικό ήχος. Δικαιώματα είναι. Όρμα. Δικαιώματα είναι. Τέτοια βία δεν μπορώ. Δεν μπορώ αυτή τη βία. Καλά είναι το χεράκι. Άκου. Ανακοινώσαμε το Island Karadzha. Ναι. Το ανακοινώσαμε. Ωραία. Την επόμενη μέρα τι ανακοινώθηκε στο Android? Εφαρμογή που βάζει το Island στα Android τηλεφωνικά. Και όχι τα λες και εσύ, μωρέ μαλάκα. Αφού ήταν viral. Αν το αφήνεις και εσύ. Μα είναι υπέρ, είναι η ελευθερία του Android αυτή. Σάκαρε, καταρχάς θα με λέτε προφήτ. Απάνεμα. Θα με λέτε από εδώ και πέρα κομμένο το ηγέτη, κομμένο τον Diva. Βασικά δεν είναι κομμένα, αλλά θα προσθέσουμε κι άλλο ένα. Ο Prophet. Είμαι προφήτης. Σας είπα ότι θα το αντιγράψετε. Το ότι πήγανε κάποια. Σας είπα ότι θα το αντιγράψετε. Δίκιο έχεις. Μικρή μου νεράιδα. Σας είπα ότι θα το αντιγράψετε. Άκου. Ναι, Δεν μπορώ να μιλήσω. Σας είπα ότι θα το αντιγράψετε. Το αντιγράψατε.
Και όχι τίποτα. Βάλατε βρε μάγια. Σας είπα ότι θα το αντιγράψετε και όχι τίποτα, το βάλατε και με διαφημίσεις. Βρε συχάματα. Βρε δεν έχετε τσίπα πάνω σας. Να δω. Πού είναι η τσίπα σου, έφαγε λίγο παραπάνω. Γιατί εμείς στο Android είμαστε έτσι. Χαραμοφάιδες. Οκ, άκου. Στο store έγινε viral και το κατεβάσανε εκατομμύρια χρήστες. Έγινε viral γιατί έγινε viral από τους developers. Δεν έγινε viral από την. Για να μοιάζουμε εμάς. Α, να γεια σου, για να μοιάζετε σε εμάς. Άκου τώρα τι κάνετε. Προσομοιώνετε τη ζωή σας να έχετε iPhone. Για να νομίζω. Α, να το έχω να φαίνεται, ρε. Βάζετε Android, βάζετε iOS UI για να μοιάζει το Android σας, το πράσινο το ενεμετό, για να μοιάζει με iPhone. Το καταλαβαίνετε. Ωραία, εμείς δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Βαρέθηκα, εντάξει. Δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Χάσατε. Δεν έχουμε. Έχετε iOS icons. Έχετε UI για να βάζετε. Έχετε. Να πω τον αντίλογο όμως. Έχουμε. Ωραία, πες τον. Ότι αυτό έχουμε τη δυνατότητα. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Αυτό είναι ότι μπορούμε. Εσείς δεν μπορείτε καν να το κάνετε. Γιατί να τη γράψετε. πήρατε Honda ή Hyundai και βάλατε καθίσματα Ferrari μέσα. Και χαίρεστε. Χαίρεστε. Βάλατε δερμάτινα τέτοια. Ω, Ferrari, ραφές από μπάφαλο. Τρίχες. Έλεγα πριν για προφητεία. Εντάξει. Όλα βγαίνουνε, βλέπετε. Προφήτεψα. Άκου το προφήτη. Προφήτεψα. Προφήτεψα αυτό τα θα πάντα. Τώρα. Άκου. Άκου. Κράτα τον λίγο, ρε. Ήρεμα, γιατί δεν θα βγει το βίντεο. Εντάξει. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, θα ηρεμήσω. Λοιπόν, προφήτεψα για το φορτιστή. Ναι. Προφήτεψα. Αλέξ, μίλα. Το είπα ότι δεν θα έχετε κι εσείς φορτιστή σε ένα χρόνο το πολύ. Συγκεκριμένα λέγαμε. Τι είναι αυτά, ρε, δεν τρέπεστε λιγάκι και βγάζετε τους φορτιστές και αυτά. Και έβγαζα από την τσάντα κάτι φορτιστές και έλεγα χαίστηκα για τους φορτιστές, θυμάστε. Έχουμε κι εμείς. Με κορυδεύατε. Να σου πω κάτι. Έχουμε κι εμείς τις αδύναμες στιγμές μας. Και εγώ το παραδέχομαι ότι αυτό ήταν μια τραγωδία που κάθεται και ακολουθεί την Apple και παίρνει παραδείγματα από την Apple. Λες και η Apple είναι ξέρω εγώ τι. Ντροπή και μεγάλο λάθος. Και τη Samsung και τη Huawei και όλων των εταιριών που αντέγραψαν αυτό την. Προφήτεψα. Προφήτεψα το audio jack και κορυδεύατε έχει audio jack και με κοιτούσες πάντα από πίσω και δες αλέκο έχει audio jack. Έχει το audio jack πλέον. Ποτέ. Τίποτα. Όχι. Αντιγράφετε εσχρά τα AirPods με mockups των AirPods. Android των 30 ευρώ, εκείνα τα έχω AirPods να φαίνονται σαν AirPods. Δεν ντρέπεστε. Πες τα ρε. Πώς το κάνουν αυτό. Δεν ντρέπονται λίγο δηλαδή. Τίποτα τσίπα. Κάθετε και αντιγράφετε τα AirPods. Που δεν έχω. Βάζετε mock-up φτηνά 30 και 20, 14 ευρώ από πανηγύρια και τα αγοράζετε και λέτε α, έχω AirPods. Και είναι μία το δεξί, μία το αριστερό. Και πέρα ακριβώς αυτό. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Ανοίγετε το. Αυτό τη το δίνω, Δεν ανοίγετε... μπορεί να παίξει ποτέ και τα δύο μαζί. Ανοίγετε το κουτάκι και κάνει σαν μπαούλο. Κράτσε. Πλάκα μου κάνετε, ρε. Δεν τρέπεστε λίγο. Ναι, αλλά εσείς αντιγράψετε το USB. Α, να το πάλι. Με το USB. Βρε σάκαρε. Εμείς βάλαμε USB, μέχρι και σε αυτό θα μας αντιγράψετε. Και στο USB-C. Εμείς έχουμε αντιγράψατε το USB. Όχι. Από συνήθειο θα αντιγράφετε και το USB-C και ας το έχετε. Άλλο. Άκου τώρα! Θα βάλουμε USB-C και θα βγει το Android και θα πει και εμείς βάλαμε USB-C. Και θα του πούνε κάποιοι, έχετε USB-C. Α, ναι, έχουμε USB-C. Αλλά από συνήθειο. Προφητεία, θα το πάω στο σπίτι μου. Από συνήθειο ένας κλέφτης βγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Ωχ, το ρουφάει. Ωχ, ρε μάλακα, ξέχασα. Μιας και ανέφερες Type-C, έχετε τέτοιο κόμπλεξ. Τέτοιο κομπλεξισμό μέσα σας που ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση να, και σας λέει... Να είναι καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και σας λέει βρέσει χαμένα όντα του πλανήτη, όλος ο πλανήτης έχει Type-C και θέλουμε να κάνουμε universal... Εμείς δεν είμαστε το ίδιο. Και άκου τι θα κάνει η Apple. Θα βάλει Type-C στην Ευρώπη. Πες το. Και βάλτε, θα βάλει Type-C στην Ευρώπη. Άκου τρέλα. Αλλά θα δουλεύει μόνο με δικά της καλώδια. Ναι. Έτσι λένε οι φήμες ως τώρα. Έτσι λένε οι φήμες. Τα κέρδη ανεβαίνουν έτσι. Με marketing. Marketing. Πού ξέρει από marketing. Ξέρω. Πού ξέρει από marketing ο μικρός. Πες που σπούδασες, ρε. Στη Σουηδία marketing.
έξω από τα γραφεία. Πες. Έξω από τα γραφεία, σπούδε. Του είπα, βάλτε τα υψί, αλλά με τσιπάκι να μην δουλεύει όλα. Μόνο σε iPhone. Αναγιά σου. Και αυτό θα κάνουμε για να βγάλουμε κανένα φράγκο. Σα συγχαίρομαι. Να βγάλουμε κανένα φράγκο. Αυτοί είστε. Έχετε μπει σε τέτοιο. Πόσο? 90 ευρώ. Έχετε μπει σε τέτοιο πρόβατο mode. Ναι. Τα δέχεστε, αποδέχεστε όλα τα πάντα. Δεν έχουμε κανένα. Δεν έχουμε κανένα πολύ μεγάλο. Και βγαίνετε σε παρέε και ψάχνετε καλώδια. Εχ, Lightning, εγώ είμαι κομπλεξικό. Δεν μπορώ να κουμπώσω άλλο. Μία φορά εμεί τα δίνουμε όμω τα λεφτά. Εσείς που αγοράζετε κάθε 4 μήνες Android τηλέφωνα, εμείς μία φορά παίρνουμε iPhone. Τέλος. Ωραία, πάμε δεν χρειάζεται δεύτερο. Και μια που λες USB-C, να μην πούμε για τη φόρτιση τώρα. Α, καλά. 2023 είναι, και ακόμα αυτό τσούκου είναι, τσούκου. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Δολοφόνοι. Περίμενε. Μιλάνε οι δολοφόνοι. Και είναι τα σπίτια τους, τις οικογένειές τους και είναι τα πάντα οι δολοφόνοι. Ό,τι βιντεάκι έχει βγει με iPhone είναι. Με το Android φορτίζουν το Tesla τους. Οι δολοφόνοι. Βρε, ζεσταίνεστε το χειμώνα με το Android σας. Βρε δολοφόνοι, θα πάρετε φωτιά, θα σκοτωθείτε μια μέρα. Όλα πάτε καλά. Αυτή είναι η 240 βατ. Τι είστε ρε, γεννήτρια αγοράζει. Όχι, δεν είναι γεννήτρια, είναι επικίνδυνο. Αυτό το πραγματάκι. Το πιάσα. Καφέ ρίξε. Ενόπνευμα, βεζίνη. Βάλε γιατί μπορεί να ήρθε λίγο. Να είναι αερογενής, πώς λέγεται. Άνα, γεια σου. Πιάσαμε Android στα χέρια μας. Συχάματα, δες πως είναι. Δες πως είναι. Είναι υπέροχο. Ναι, λες και ωστόσο, να συνεχίσουμε στο το θέμα. Το υποτιμάς, γιατί πραγματικά πιστεύω εσύ θα το εκτιμούσες απίστευτα. Ποιο? Το ξέχασα ήδη το πιέρι. Ποιο? Το γεγονός ότι πας για κατούριμα, το κατσάρεις 5 λεπτά και σε 5 λεπτά έχει πάρει 25-30%. 25... Στα άλλα 15 το έχει χάσει. Άνα γεια σου. Στο σπίτι μου, στα παιδιά μου, δεν βάζω 240 volt, ultra ampere. Σπίτι μου, να ξέρετε. Και να κοιμάμαι το βράδυ και να φορτίζει η γεννήτρια δίπλα μου. Ξεχάστε το. Ωραία, ξεχάστε το. Ωραία. Να φορτίζω εγώ το iPad του. Ό,τι ατύχημα έχω δει σε βίντεο το τελευταίο χρόνο είναι από iPhone. Έτσι ακριβώς. Θα σας πω γιατί είναι από iPhone. Γιατί είναι από τα καλώδια. Γιατί είναι δισεκατομμύρια τα iPhone και είναι παραπάνω τα ατυχήματα. Καρατζά, είναι σαν την Coca-Cola. Υπάρχει παντού. Σε οποιοδήποτε βουνό να ανέβεις, ένα ψυγιάκι με Coca-Cola θα βρεις. Έτσι είναι και το iPhone. Αυτό ακριβώς παθαίνετε. Και νομίζετε ότι τα περισσότερα ατυχήματα είναι περισσότερα τα ατυχήματα γιατί είναι 3 εκατομμύρια τα iPhone. Δεν έχετε και αντίστροφη ασύρματη φόρτιση. Πάμε ένα ρουλουκάκι, ένα φορτίζει. Να κάτσω εγώ να βάλω το κινητό μου πάνω σε Android. Ή να βάλω κάτι άλλο πάνω σε Android. Όχι, να βάλεις τα AirPods. Να βάλεις τα AirPods. Ποια να βάλω? Τα AirPods. Ποια AirPods, ρε Μαρία, πάνω σου. Στο Android. Ναι. Να φορτίσω. Όχι. Στο iPhone. Να έχεις iPhone με αντίστροφη φόρτιση. Τα AirPods, αγόρι μου, δεν τελειώνουν ποτέ η μπαταρία. Δεν χρειάζονται μπαταρία. Ξέχασέ το. Ξέχασέ το. Πα διακοπέ 10 μέρες και είσαι κομπλέ. Το Apple Watch έχει μπαταρία, λέγω. Δεν έχει αυτό. Μιλάτε. Μιλάτε. Περίμενε. Ξέπλυνε λίγο το στόμα σου. Για ποιο Apple Watch μιλάς, για αυτό, για το Ultra. Μιλάς για το Ultra. Μιλάς για το Ultra. Μιλάς για το Ultra με το 40 ευρώ ρολογάκι στο ψεύτικο από δώρο από την Barbie. Πλάκα μου κάνεις, δες πως είναι. Πλάκα μου κάνεις. Κάτι τέτοιο έχει ο Βασίλης και είχε μέσα ζαχαρωτά και έκανε έτσι φλιπεράκι. Κανονικό το Apple. Τα θυμάστε αυτά τα ψεύτικα μετά. Μια μπαταρία. Τα θυμάστε αυτά που κάνουν μέσα με και έχει φλιπεράκι και τίνγκ τίνγκ και πατάς. Θα ανοίγετε το καπάκι και βγάζετε ζαχαρωτά. Να κάνουν σκι οι άλλοι και ειδοποιόντουσαν οι υπηρεσίες ανάγκης. Κάνανε ακριβώς αυτό το ξέρεις. Κάνανε σκι με Apple Watch και ερχόντουσαν και λέγανε. Για τον μπαλά, για να τρώει θα είχαν. Δεν ξέρω αν τα χρησιμοποιούν, βλάκα. Καλά. Πήραν Apple Watch. Ωραία. Τώρα τους έκανε δώρο, για μια επιδότηση. Πήραν ένα Apple Watch και νομίζουν ότι. Πήραν. Δεν ξέρω αν τα χρησιμοποιούν. Πάμε παρακάτω. Θέλετε να μιλήσουμε για design. Θέλετε να μιλήσουμε για design. Κοροϊδεύετε κάθε χρόνο ότι τα iPhone είναι ίδια. Κοροϊδεύετε. Βγάλε λίγο αυτό το κινητό που έχει. Βγάλε το λίγο. Το λέγαμε αυτό. Βγάλε το λίγο. Ίδιο. Βγάλε το λίγο από τη θήκη, δεν μπορώ να το ακουμπήσω. Βγάλε το λίγο. Είναι το παλιό, παίζει ρυθμίσει να ελέγξω. Σάκη, ποιο έχει το, ποιο είναι. Το 23. Ορκίσου. Ορκίσου ότι είναι το 23. Νομίζω το 23 είναι. Α, δείξτε το λίγο στην κάμερα. Να το ορίστε. Ένα πανέμορφο, υπέροχο. Γκάτσο, θήκες ίδιες. Δεν θα έχει. Σας κοτσάρω τώρα και το 22 από δίπλα του. Ποιο έχει τώρα ο Σάκης, για κάνε έτσι κούνατο. Ποιο απ' όλα. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Πού είναι ο παπάς. Πού είναι το 23. Τι είναι, βρε Σάκη. Βρε Σάκη. Μιλάτε για design. Θέλεις να μιλήσουμε πάλι. Καρατζά, μίλα ρε. Που είσαι και Samsung fanboy. Εμείς είμαστε 2 χρόνια ίδιοι, εσείς είστε 4. Τι 2 βρε Σάκη. Τα τελευταία Galaxy δεν ξέρω τι βλέπω κάθε χρόνο. Το ίδιο πράγμα. Βλέπω αφίσεις και βλέπω την αφίσα πότε δημιουργήθηκε. Πότε έγινε post. Πλάκα μου κάνεις. Ίδιο κινητό. Ίδια κινητά. Μην μιλάτε για design.
Κλέβουν το design. Να το. Τα ίδια. Μην μιλάτε για design. Από εμάς το είδανε. Τι είδανε. Κλέφτες designerδίων. Έτσι δεν είναι. Ναι ρε, μαζί σου είμαι, με τέτοιο μαλλί. Ήρθε τώρα με σοβαρά επιχειρήματα με αυτό, το μαλλί. Playmobil. Έχουμε, τι εποχή έχουμε. Χρονολογία. 2023. Ωραία, βγάλε το iPhone σου λίγο. Τι να το βγάλω, βγάλε το λίγο εδώ έξω. Βγάλε το λίγο έξω, ρε, τι φοβάσαι, ντρέπεσαι. Όχι, κάπου εδώ το έχω πρέπει να φορτίζει. Βάλε το λίγο εδώ. Βάλε με ένα ringtone. Τώρα θα μιλήσει, βρε. Θα μιλήσει για ρίγκτον. Τι να το κάνουμε, τώρα τι να σου πω, ρε Μαγαλακασάκη, τι να σου πω. Τι να σου πω, ρε παιδιά, θες να σου βάλω ρίγκτον. Ναι, βάλουμε ένα ρίγκτον. Χωρίς να το πληρώσει. Όχι, θα το πληρώσω. Όχι, σαν και iPhone έχω. Δεν θέλω. Φραγκάκι. Τι να πάρω δωρεάν. Θα κατεβάσω δωρεάν τερλέγκα και να το κόβω και να το βάζω τέτοιο. Τι είναι, το iPhone ντρέπονται να το βάλει αυτό το πράγμα. Premium συσκευή είναι. Τι λέτε. Μιλάς βρε εσύ. Μην μιλάς βρε εσύ. Tone Store. Μην μιλάς που έρχεται καφές και ζητάς το νεράκι να μην δώσει το 50 λεπτό. Άκουσε με. Όχι, τα ρίγκτον. Πες εσύ για ρίγκτον. Δεν χρησιμοποιείς ρίγκτον. Δεν θες να βάζεις αυτά. Εγώ θέλω να ακούνε ότι έχω iPhone, ότι είμαι βασιλιάς. Όλα τα iPhone παράνε και είναι όλα ίδια. Γιατί δεν μπορείτε να βάλετε ρίγκτον. Όχι, Σάκη. Δεν μπορείτε να βάλετε ρίγκτον. Έχουμε 2023 και δεν μπορείτε να βάλετε ringtones. Βασικά, να το θέσω σωστά γιατί είπαμε εδώ επιστραντεύονται επιχειρήματα. Μπορείτε να βάλετε. Ναι. Μπορείτε να βάλετε ή με τρελό hack μέσω iTunes, GarageBand. Κάνεις λάθος. Μετατροπή σε MP3. Κάνεις λάθος. Download. Τέτοιο. Μπορούμε να βάλουμε με 99 λεπτά του ευρώ. 99 λεπτά του ευρώ. Σάκη. Και εκείνο αν υπάρχει στη λίστα. Να το φάει. Φυσικά και υπάρχει, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ μπορώ αυτή τη στιγμή να κλάσω, να το ηχογραφήσω και να το κάνω ringtone σε 4 δευτερόλεπτα. Αυτό είστε. Κατάλαβες. Αυτό είστε. Δεν είναι μετά. Αυτό είστε τα Android. Everything you say, it will be used against you. Αυτό είστε. Κλάνετε, χέζετε και βάζετε ringtones στα κινητά σας αυτά. Το iPhone δεν σου επιτρέπει αυτό. Εγώ ξαναλέω. Το iPhone σου επιτρέπει. Τι θες, αγόρι μου. Τι θες. Μετάλλικα. Πλένωνε. Bon Jovi. Τι θες. Τι θες. Prodigy. Τι θες. Ό,τι γουστάρεις. Αλλά... Τερλέγκα θέλω. Τερλέγκα δεν έχει το μαγαζί. Τερλέγκα, ξεχάστε τα αυτά εδώ τα τέτοια, έτσι. Εμείς είμαστε... Ένα φράγκο, τι θες. Ένα φραγκάκι. Την πέμπτη συμφωνία. Τι θες. Με ένα φραγκάκι. Καλά ρε. Πες λίγο, πού με πήρες σήμερα τηλέφωνο. Messenger. Γιατί. Γιατί δεν δουλεύει. Γιατί. Γιατί, τι κινητό έχεις, βγάλε το λίγο έξω. iPhone. Για βγάλε το λίγο έξω. Γιατί πήρες το Messenger του Καρατζά. Να κάτι λέει τώρα, θα δεις. Πήγε θες να παραγγείλεις ένα καφέ. Γράφεις εδώ για τον καφέ και δες τι κάνει. Το υπόλοιπο σου δεν επαρκεί για την πραγματικότητα. Ένα φραγκάκι. Αυτό... Ένα φραγκάκι. Αυτό είναι ρεζίλι. Αυτό είναι αναστάσεις. Δώσε το iBan να σου βάλω μερικά λεφτά να έχεις. Μα ρεζίλι μας κάνει. Για κάρτα βία. Πόσα θες. 14. Αυτή... Και ένα ευρώ να αλλάξει το ρίγκτο. Και τώρα ήθελα να το πάρω. Άρα 15. Άνοιξε το κινητό σου. Γιατί. Άνοιξε και βάλε με ανοιχτή ακρόαση. Ω, τώρα θα μας γάμψει. Τι. Βάλε. Τι. Αυτό κάτι δεν δουλεύει. Με ανοιχτή δουλεύει. Με το... Ανοιχτή αυτό. Βάλε την ανοιχτή. Με κλειστή και βάλε το εκεί πέρα και μήπως φαίνεται. 1, 2, 3. Πώς ακούγομαι. Δεν ξέρω. Ξέρεις τι ακούει όταν το βάζει στα αυτή του. Τι. Ρε Σάκη, τώρα. Ρε Σάκη, ρε. Πάτε και συγκρίνει τώρα τον Αναστάση που σκουπίζεται με αυτό. Πλάκα μου κάζε μαλάκα. Να μην δουλεύουν τα ηχεία τους και το ακουστικό τους, να μην έχουν σήμα, να χάνουν το σήμα τους. Τι λέει, η μπαταρία τους διαλύεται, οι οθόνες σπάνε πανεύκολα. Σπάνε πανεύκολα οι οθόνες. Τον έχετε κάνει ζάμπλουτο. Σε λίγο θα κυκλοφορεί με Lamborghini στην αρχή. Άλλαξες. Τι είχε. Για πες μας λίγο για το Pixel, τι είχες. Ήταν το καλύτερο κινητό της Ευρώπης. Ποιο Ευρώπης, του κόσμου. Έλα πες κάθε εβδομάδα παίρνει κινητό. Πάμε λίγο, πες παίρνει κινητό κάθε εβδομάδα και λέει, πω Άλεξ αυτό δεν παλεύεται, το αλλάζω.
Σε 5 κινητά το έχει κάνει. Λοιπόν, Android. Pixel είναι κορυφαία συσκευή. Εξήγησε μου λίγο, μικρό μου πόνι. Εξήγησε μας λίγο για το Pixel. Κορυφαία συσκευή, αλλά όχι τηλέφωνο. Πες μας λίγο για το Pixel 7. Επειδή το τηλέφωνο δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα στην Ελλάδα, κάποιοι πάροχοι στην Ελλάδα δεν το υποστηρίζουν. Είναι κάποιες μπάντες που εκπέμπει και δέχεται, ώστε, με αποτέλεσμα να κόβεται σε κάποιες περιπτώσεις το σήμα. Τι εννοεί σε κάποιες περιπτώσεις κόβεται το σήμα. Ευρώ, δεν είναι ότι έχει πρόβλημα. Σε καραντουλάπι. Καρατζά, ετοιμάσου. Θα φας πολύ ξύλο εδώ. Benchmarks. Όπα ρε. Jason Momoa. Benchmarks. Benchmarks. Πες τα μικρέ. Benchmarks. Benchmarks. Ούτε να το πεις δεν μπορείς, βρε μαλάκα. Για πες μου σάκαρε. Βγάλε μου λίγο τα benchmarks του 23, σε παρακαλώ. It was at this moment that he knew. He fucked up. Το 23 που έκανες εσύ. Βγάλε τα λίγο. Και όχι τα benchmarks που το έβαλες στην κατάψυξη και είδες κάτι παραπάνω. Τα benchmarks τα σωστά που τα κάναμε εδώ μαζί. Για να δούμε νούμερα. Με νούμερα κρίνουν οι καταστάσεις. Για δείξε τα σάκαρε λίγο τα benchmarks σου, σε παρακαλώ. Single core στο Geekbench 6. Να το δούμε, μπορεί να κλέβεις. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να το δούμε, θα μου τα στείλει, θα τα βγάλω screenshot. Android, πάμε. Κοντά στα 23, χιλιά. Πότε βγήκε? Χθες. Προχθές. Προχθές. Galaxy, προχθές. Πάμε παραπέστα. Ναι, το τούμπανα με τα 12 GB. Πέστα λίγο. Κοντά στα 2000 είναι το single core και κοντά στα 4800 είναι το multi core. Μάλιστα. Στο Geekbench. Το iPhone του Αναστάση πότε είναι, Σάκη? Ποιο iPhone έχεις? Το 12 Pro Max. Πες τα benchmark σου, μικρέ. Διάβασε τα. Να τα δω. Από το Δευτέρι μου. Το 12. Δεν θα βάλω το δικό μου. Θα σας τα δώσω στο τέλος. Α, ίδια είναι περίπου. Κοίτα. Και πιο λίγο. Λοιπόν, ο μικρός έχει single cores 2034 και multi cores 4133. Πώς γίνεται αυτό, ρε μαλάκα, Άλεξ? Γάμο τα σάκαρε. Bionic, ρε φίλε. Bionic. Λαμπάριζε. Αδερφέ, μιλάτε. Αυτό για... με ενοχλεί. Αυτό με ενοχλεί. Με κοροϊδεύετε. Με ενοχλεί. Εγώ δεν έβαλα τα δικά μου. Θέλετε να σας τα πω τα δικά μου? Θα σας τα δείξω, άντε. Άντε, γιατί είστε καλά, παιδιά. Single core 2500 και multi core 6491. Multi core, πώς έπιασαν τόσο? Σάκαρε. Σάκαρε. Κάθε χρόνο. Λέτε, έχουμε 16 GB RAM και κοροϊδεύετε το iPhone που ανακοίνωσε, γιατί εμείς στην παρουσίαση δεν ανακοινώνουμε τα RAM. Και βγαίνουν μετά οι φήμες και ότι φημίζεται ότι το έχει 4 GB RAM, έχει 5, έχει 6, μέχρι εκεί και κοροϊδεύετε. 6 GB κινητό του 2023-2022 και έχει 6 GB RAM. Τα σχόλια από κάτω, έτσι είναι. Όλα τα σχόλια τα βλέπω. Αυτή η Facebook. Μην το κάνετε, ρε Androidάκι. Ρεζίλι, γινόμαστε. Οι Facebook users των Android είναι popcorn fan, να παίρνεις και να διαβάζεις τα σχόλιά τους. Ένας. Να τους. Android user. Λοιπόν, γελάτε με το RAM. Σάκη, στα benchmarks σας πάμε τρένο ό,τι και να έχετε. Ό,τι μιλάς. Θες να πεις κάτι πάνω σε αυτό? Εγώ είμαι ευχαριστημένος που τουλάχιστον δεν είχε Exynos φέτος. Θα ήμασταν πολύ χειρότερα. Άνα, γεια σου. Ευτυχώς έχουμε Snapdragon. Ευχαριστώ, Θεέ. Μπράβο. Αγία Samsung. Μπράβο. Και πάλι, κινητό που βγήκε χθες με κινητό που βγήκε πριν 3-4 χρόνια. Όχι 3-4. Το 12 πότε βγήκε? Το 2. Το 20. Το 19. Δύο χρόνια. Το 23 έχουμε, Σάκη. 2,5, 3. Και ένα, και πάλι. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Και στα benchmarks είστε το ίδιο. Γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Άκου πως γελάει. Αυτό είστε. Τα κοροϊδεύε την προηγούμενη φορά για τα πολύ μεγάλα updates που κάνετε εσείς και εμείς δεν τα έχουμε κτλ. Πρώτα απ' όλα έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο και εμείς να δίνουμε πολύ συχνά σαν τέτοιος ομάδας ποδοσφαιρικής, τέτοιο, σαν, πώς το λένε, πρόεδρος ομάδας. Η ομάδα αναπτύσσεται σιγά σιγά, φτάνουμε στο στόχο μας, το πρωτάθλημα στην Α Εθνική, αλλά είμαστε γάμα εμείς, σιγά σιγά αρχίζουμε και το βλέπουμε στον ορίζοντα και κάτι σμαλακίες. Με ένα παίκτη εκεί από εδώ. Θέλω να καταλήξω. Ήταν ένα μειονέκτημα η υποστήριξη. Πλέον δεν υπάρχει αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι ακόμα το 2023 και το βλέπετε όλοι οι iOS users. Όλοι. Ναι, ναι. Και εσύ, και εσύ όταν έρχεστε εδώ στο στούντιο. Μας έχουν ταράξει με τα προβλήματα. Κάθε φορά που βγαίνει ένα καινούριο μεγάλο update του iOS, είστε όλοι εδώ. Δεν σα πειράζει και κλαίτε.
Πότε. Τι λες το. Ναι, αυτό λέω ακριβώς. Κάθε launch είναι με προβλήματα. Κάθε launch που κάνετε είναι μεγάλο πρόβλημα. Χρειάζεστε 3-4 updates στη σειρά για να στρώσει. Χρειάζεστε 2-3. Που τα δίνει γρήγορα. 2-3 εβδομάδες. Αλλά μέσα σε ένα μήνα στρώνει το τηλέφωνο. 2-3 εβδομάδες θέλετε για να. Α τον λίγο να μιλήσει. Χωρίς να τον άει. Α τον λίγο να μιλήσει γιατί πήρε πολύ αέρα αυτό. Για πες. Βγαίνει το iOS 16. Ναι. Έστρωσε μετά από 4-5 iOS 16. Πες για 15. Πάμε παρακάτω. Το ίδιο, ίδια δουλειά. Δεν θα βάζεις το iOS 16 εσύ στο και το 15 και το 14 τα ίδια κάνανε. Όλοι οι bugs αναφέρανε και βγάλανε 4-5 update για να στρώσει. Εσείς όταν τα βγάζετε τα κινητά σας, πάνε όλα σφαίρα. Α, ναι. Αυτό ποιο πάει. Τέλει. Ποιο είναι. Τέλει. Με το launch κανένα πρόβλημα. 23, κανένα πρόβλημα που θέλει. 23, βλέπει τέλεια. Νόμιζα το 22 είναι. Συγγνώμη, εντάξει. Παλιό σαν το θέμη δεν είναι αυτό. Ναι, α, ρε. Μην το πειράζει, ρε. Το 23 είναι. Α, εγώ νόμιζα μιλά για το 22. Εντάξει, αυτό το 23 είναι. Ακόμα και τι θήκε. Μην το πειράζει, ρε Playmobil. Τι θήκε θα τη γράψαν. Δεν τι είχαν αυτέ. Τι είδαν από εμά. Κολλάνε έτσι. Φλουπ. Πώ. Φλουπ. Άντε, πάρτε το, εντάξει. Οπότε δεν είπες προτέρημα, δεν είπες όχι, κάτι είπα, που δεν έχουμε εμείς. Είπες. Τελικά κι εμείς είμαστε καλοί. αυτό είπες. Είπα ότι εμείς φτάσαμε στο επίπεδο των updates πολύ καλά και πλέον δεν έχουμε το προβλήμα που έχετε εσείς. Δηλαδή σας έχουμε ξεπεράσει. Βρε site. Σας έχουμε ξεπεράσει αυτό. Μικρέ, κράτα. Πάμε λίγο. Κράτα να τον δείρω. Κράτα να τον δείρω. Ναι, μικρέ, εσύ κράτα τον για να μη σου φύγει. Κοίτα, κάνε λίγο μπράτσο. Θα σπάσει. Λοιπόν, θα σας δείξω μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να κάνετε ποτέ. Ποτέ! Θα μας αρχίσει. Δεν θα μπορέσετε να κάνετε ποτέ. Με εμείς θα σου δείξουμε. Με το. Με το Android. Με το iOS. Δεν θα μπορέσετε ποτέ να το κάνετε. Μπορείτε να φωτογραφίσετε το φεγγάρι. Άντε τώρα μαζευτήκανε πάλι επιστήμονες με αυτό το φεγγάρι, μας σπάσατε τα άρχη. Είμαστε επιστήμονες που θέλετε να δείτε το φεγγάρι. Τι να το κάνετε το φεγγάρι. Πάρτε τηλεσκόπιο. Πάρτε, όχι. Πολύ πιο εύκολο θα σου πω εγώ. Google το, τι ψάχνετε. Στο μπαλκόνι σας ψάχνετε τους κρατήρες. Πόσους κρατήρες έχει το φεγγάρι και α, δες το φεγγάρι. Είναι αυτό που έλεγες τώρα. Ποιο ρε μαλάκες τώρα. Επί 100 zoom τι να το κάνω. Τι θέλετε να δείτε ρε μαλάκα. Κανέναν άνθρωπο σε καμιά κρεβατοκάμαρα να κάνει τίποτα. Τι θέλετε να το κάνετε το επί 100 zoom βρε. Χίτμαν εσείς, ψάχνετε στη Βενετία το στόχο, ποιο κάτσε στην Αϊπεριά να ρίξω, τι μου λέτε, ποτέ. Μου κάνετε το φεγγάρι zoom, το κάνατε, γκουγκλάρω και το βλέπω πόσους κρατήρες έχει, ψάχνετε τους κρατήρες εσείς ή ψάχνετε νερό στο μάρι. Πόσες φορές το έχεις χρησιμοποιήσει το επικατό, ούτε μία. Ούτε μία βρε, άστο να τραγουδάει τώρα. Άστο να τραγουδάει τώρα! Μια φορά δεν έβλεπα μια πινακίδα μακριά και το έκανα παπ. Ψεύτη. Με βοήθησε. Ψεύτη. Σε άλλου θα κοροϊδεύει, όχι εμά. Με έκανε επί 100 zoom, αλήτη. Άκου εδώ, αυτό το υπέροχο. Τον ήλιο θα πει τώρα. Αυτό. Δεν μπορείς. Τον ήλιο. Να το. Τα αστέρια. Έφτασε ο Αναστάσης να σας τρολάρει. Πάρτο. Από τη στιγμή που έφτασε ο Αναστάσης να σας τρολάρει, να ξέρετε, έχετε χάσει ήδη τον πόλεμο. Πάρ το Playmobil από δίπλα σου. Δεν είναι Playmobil, έχει επιχειρήματα φαντάσου. Έχει επιχειρήματα να σας πει. Τον ήλιο. Τα αστέρια, ναι, πάει. Επιστήμονες, εσείς Elon Musk θέλετε να πάτε στον Άρη με το επί 100 zoom σας. Τέλος πάντων. Πράγματα που δεν μπορείτε, φημίζεστε για τις φωτογραφίες, φημίζεστε για αυτά τα υπέροχα πράγματα που μπορείτε να κάνετε στο productivity και ιστορίες. Πράγματα που δεν μπορεί να κάνει ένα iPhone. Όπως το γεγονός ότι μπορώ να πάρω από μια φωτογραφία, οποιαδήποτε φωτογραφία του ίντερνετ. Ναι. Γενικά, από screenshot από κάποια ταινία, screenshot από κάποιο παιχνίδι, screenshot από κάποιο φωτογράφο διάσημο κτλ. Να πάρω τη φωτογραφία, να ρουφήξω το LAT. Να κλέψω το LAT, πες. Ναι, να κλέψω. Είμαστε το LAT. Είμαστε κλέφτες, πες, κλέβουμε. Ναι. Να κλέψω το LAT. Συνέχισε το artistic, ναι. Την artistic πινελιά της φωτογραφίας ενός καλλιτέχνη, να την κλέψω και να τη βάλω στη δικιά μου φωτογραφία, πες το. Ναι, και να τη βάλω σαν φίλτρο στη δικιά μου φωτογραφία. Μπράβο, κλεφτρόνια μου. Αυτά εσύ τα ξέρεις. Μπράβο. Κλεφτρόνια μου εσείς, μπράβο! Μπράβο τα αγόρια μου, μπράβο, έτσι. Έτσι σας θέλω, επίσης, να κλέβετε. Εκπληκτική τέτοια. Έχετε object eraser, έχετε. Δεν έχετε shadow eraser. Να μπορείτε να αφαιρέσετε μια σκιά. Δεν έχετε πολλά τέτοια AI πράγματα. Πρώτον. Τελείωσες, γιατί εγώ είμαι πολύ πολιτισμένος. Ναι, το βλέπουμε. Τόση ώρα ξεχυλίζει πολιτισμός, δεν ξέρουμε μην τον πατήσουμε τον πολιτισμό. Ωραία, πες λίγο, πες το. Τι θέλεις, τελείωσες. Θέλω να πω ότι έχει ξεφύγει το λειτουργικό σε AI σκηνικά, σε Android, πλέον που ό,τι του λες, ό,τι του φωνάζεις, ό,τι του ζητάς,
Με AI σου τα βρίσκει, γράφεις στον γκάλερί σου. Η Siri τι είναι μας ρε Σάκαρε, κανένα σπουργητάκι που έχουμε στο σπίτι. Άνθρωπος είναι. Η Siri τι είναι. Όταν είχαμε εμείς AI στο κινητό μας. Την έχεις ανοιχτή τη Siri. Παλιά. Την έχω. Γιατί... Φυσικά όχι, την έχω. Έχεις ανοιχτή. Φυσικά την έχω. Hey, στο ρολόι μου δεν την έχω. Hey, Siri. Δεν την έχω με Hey Siri. Με κουμπάκι την έχω την Siri. Γιατί άκουγε. Γιατί πήγαινε και άκουγε οποιοδήποτε να λέει. Και την όψη τη φωνάζουνε. Το βούρλο είναι τόσο βούρλο. Ποιο βούρλο που βρεσάκι. Λέγανε, η ελληνική γλώσσα απλά. Πήγαινε σε γάτα. Έχει κάποια τέτοια που ακούγεται το Siri. Πήγαινε σε γάτα και έλεγε. Ποιος είναι το γατάκι και νόμιζε η Siri. How can I help you? Αναστάσει. Ελλάδα αυτή, τι θα κάνουν δηλαδή. Ναι, ναι, η Ελλάδα αυτή που έχει γατάκια. Γλώσσα, σε λίγο θα μας πείτε ότι φταίμε που κάνουμε στα γατάκια. Απλά οι Ελλάδες τα φωνάζουν. Πώς τα φωνάζουν. Ελά, η Siri δεν υπάρχει. Μπροστά στο Google Assistant. Ξέχνατε το, τελείωσε τώρα. Δεν υπάρχει Siri πια. Τελείωσε η Siri. Είπες πριν για Siri. Μπορεί να παίρνει ένα τηλέφωνο και να σου λέει και να σε ξυπνάει το πρωί όταν έχει. Σάκι. Ξυπνητήρι. Τελείωσε η Siri. Ό,τι έχετε. Μα ό,τι έχετε τώρα, βρήκε ένα κινητό που το κάνει αυτό το πράγμα. Ένα κινητό που το κάνει αυτό το πράγμα. Το Samsung αυτό το καινούριο που κάνει όλα αυτά που λες. Α, δείτε τι κάνει. Εγώ πρώτον τα έχω, ό,τι είπες, τα έχω σε εφαρμογές. Πλερώ. Τα Android έχουν ξεπεράσει την Apple στη φωτογραφία. Σε DxO Mark υπάρχει Apple πουθενά. Ποιος το λέει αυτό. Υπάρχει Apple πουθενά στα DxO Marks. Ακούστε. Εσείς δεν μας δουλεύετε, μας λέτε για τα Apple, ότι site είναι Android. οι καλύτερες. Android site τα λένε αυτά. Άνα γεια σου. Χαίρονται. Android site είναι, Grab DxO iPhone. Mark. Android είναι. Πλερό. Μαζευτήκατε όλοι εκεί, οι hackers, οι τέτοιοι, στα υπόγεια και πάτε και πειράζετε εκεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Για και να θα ανεβεί. Σου πω κάτι, τα κινητά σας αυτή τη στιγμή. Όχι όλα. Ένα-δύο. Ένα-δύο. Το πολύ. Το πολύ. Ελάχιστα. Αυτά τα κινητά σας που λέτε ότι βγάζουν καλύτερη φωτογραφία, είναι τεχνικά, λέτε, ότι είναι καλύτερα οι κάμερες κλπ. Δεν έχετε όμως την καλλιτεχνική πινελιά των iPhones. Ξεχάστε το να βγάλετε φωτογραφία όσα pixels και τεχνικά και wow, κρίσταλο και καθαρότητα και οξύτητα και τέτοια και αλλιώς δεν μπορείτε να βγάλετε. Ή μπορεί να είστε μαθηματικά, εμείς είμαστε ποιήση. Μην μπερδεύεις τα μαθηματικά με την ποιήση. Εντάξει, καμία σχέση. Πας εσύ τώρα σαν επιστήμονας, μου λες τα megapixel, τα έτσι, τα αλλιώς και αυτές τις βλακίες που σας κοτσάρουνε και λέτε τα DxO Mark όμως βγάζουν καλύτερη φωτογραφία. Αν σου τραβήξω φωτογραφία με iPhone, θα σου φύγει το κλαπέτο. Εντάξει, από κάμερα. Εγώ χρησιμοποιώ καλλιτεχνικό, φυσικά εγώ που ξέρω έχω iPhone. Και με Android να βγάλεις πάλι γαμάτι θα τη βγάλεις. Δεν θα τη βγάλω όμως όπως ένα iPhone, φίλε. Και με το Android, άμα τη βγάλω, θα πρέπει να τη δουλεύω 6 ώρες. 6 ώρες πρέπει να δουλεύω για να διορθωθεί αυτό το εμετός. Τα χρώματα Pixel. Και τα Sharp Ultra, oh my god, 8K, 5K. Κατάλαβες, μην μπερδεύεις τα μαθηματικά με την ποιήση. Θέλετε να μιλήσουμε, που λέτε για φωτογραφίες και λοιπά, θέλετε να μιλήσουμε καθόλου για κανένα βίντεο. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προόδου. Μην μιλάς, χειρότερα όχι, το κάνεις. Μίλα, συνομιλητή. Βάλε αυτή την υποβολή και πες το 8, είμαστε καλύτεροι. Όχι. Κάτσε είμαστε στο καλύτερο επίπεδο βίντεο. Τον ρύθμισα, περίμενε. Είμαστε στο καλύτερο επίπεδο βίντεο που ήμασταν ποτέ. Αλλά ακόμα τα iPhone βγάζουν καλύτερο. Κάθε χρόνο τα ίδια είμαστε. Θα είναι η ομάδα. Του χρόνου θα τους περάσουμε. Του χρόνου θα πάμε καλύτερα, μεταγραφές, λίγο καλύτερα, θα βοηθήσει και ο κόσμος. Αυτοί είστε. Τέλος πάντων. Εγώ ντρέπομαι να πω ότι έχω μερικές μάρκες από τα Android σας. Ντρέπομαι να τις πω. Τα κινέζικα λες. Εγώ ντρέπομαι να πω ότι έχεις Poco. Poco ρε. Poco. Εκπληκτικά τηλέφωνο. Τα Poco. Poco! Είναι εκπληκτικά τηλέφωνα. Είναι πάρα πολύ ωραία κινητά. Poco είναι αυτό, μίλα. Έλα, γόρι μου, από πού θα σου μιλάω. Μαλακισμένα, τι τα έφερες. Poco! Τι έχεις, σου μιλάω από το Poco! Μια φορά θα φύγουμε εμείς, φίλοι. Έλα, έλα. Φύγουμε μια φορά μόνοι με το πάνω. Κάτσε το ρυθμίσω για Poco. Φύγει, τι έχεις, Android. Έχει Android. Έχει LCD οθόνη, καινούργια. Κοίτα, και η κεραία ανεβαίνει. Δες τι κάνει, πιάνει σήμα. Android. Android είναι αυτό, χωρίς πλάκα. Έχω ίδιο λογισμικό με την οθόνη 100 ευρώ που έχω στα αμάξι μου. Ίδιο είναι. Android. Έλα. Πόκο. Router.